ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις ή αποφάσεις του Οργανισμού Χημικών Όπλων, οι διατάξεις των παρακάτω διεθνών περιφερειακών συμβάσεων πρέπει να ικανοποιηθούν αθρηστικά και όχι να αγνοούνται επιδεικτικά. Συγκεκριμένα, η Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου περί απορρίψεων και του Πρωτοκόλου 1996, το τελευταίο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα, που ρυθμίζει θέματα απορρίψεων από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις και ναυπηγήματα, απαγορεύει απορρίψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας τοξικών φορτίων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και υπό αυστηρότατες συντρέχουσες αθρηστικές προϋποθέσεις στα εσωτερικά ύδατα, κόλπους, αλλά ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα. Η σύμβαση αυτή σε κάθε περίπτωση προβλέπει διαδικασία υποχρεωτικής διαβούλευσης, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί, και διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης, ενημέρωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, International Maritime Organization. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Σε επίπεδο εφαρμογής των διατάξεων, η αρμοδιότητα ανήκει στα κράτη-μέλη, στη δικαιοδοσία των οποίων λαμβάνει η χώρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα απόρριψης. Επίσης, τα εξειδικευμένα πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελόνης 1976-1995 περιλαμβάνουν ανάλογες διατάξεις, όπως και το πρωτόκολλο περί απορρίψεων, το οποίο έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Με απλά λόγια, η χώρα μας, αλλά και οι γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνουν στην άκρη ένα ολόκληρο νομικό οπλοστάσιο που τους παρέχεται από τις ισχύουσες συμβάσεις και επιτρέπουν να διεξαχθεί μια απαράδεκτη διαδικασία απόρριψης τοξικού υλικού στη θάλασσά μας. Αλλά και πέρα από αυτά, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τεχνολογική γνώση κατέχεται από ελάχιστους φορείς, η χώρα μας θα έπρεπε να ζητήσει τη γνώμη διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων πανεπιστημίων. Και εδώ πέρα, για τη συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Και κλείνω με τρία ερωτήματα επιπλέον. Η πιθανή περιοχή απόρριψης των αποβλήπτων βρίσκεται μέσα στην ελληνική ΑΟΣ? Τι γίνεται με τις παραβάσεις των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα? Τη Σύμβαση Μαρπόλ, το Σύμφωνο Βαρκελόνης για την αποτροπή της απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα, τη Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο. Τι γίνεται τελικά με την ευθύνη των χωρών που προμήθευσαν το καθεστώς της Συρίας με τα χημικά όπλα? Γιατί δεν αναλαμβάνουν την καταστροφή και την ασφαλή απόρριψή τους στο έδαφος τους? Κλείνουμε τονίζοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ρητά αναφέρει ότι όποια υπεύθυνη χώρα για την περιβαλλοντική προστασία της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται μέσα στα όρια της ΑΟΣ παράκτιου κράτους είναι αποκλειστικά και μόνο η ίδια χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καφαντάρη. Ο κύριος Απόστολος